Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε το παραμύθι που σέρβιρε η χείρα του Ρώσου Μεγιστάνα στην ασφάλεια Ηρακλείου, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι έκλεψαν από την πολυτελή βίλα της οικογένειας Ποσομαμούθ που άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στις αρχές Ιουνίου οι αστυνομικοί ακούγαν εμβρόντιτη την 55χρονη που είχε φτάσει για διακοπές στην Κρήτη με τον νέο σύντροφό της να καταγγέλει ότι άγνωστοι μπήκαν στη βίλα των 4 επιπέδων που είχε αγοράσει ο σύζυγός της λίγο πριν πεθάνει έξω από το Ηράκλειο σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών. Η ίδια υποστήριξε ότι τα χρήματα είχαν μείνει ξεχασμένα σε ένα χρηματοκιβώτιο εδώ και 5 χρόνια όταν ο Ρώσος επιχειρηματίας πέθανε και η ίδια δεν ξαναήρθε στο νησί λόγω πένθους αλλά και του lockdown. Αυτό που προκάλεσε ακόμη περισσότερη εντύπωση ήταν ο ισχυρισμός της 55χρονης για το ύψος του ποσού που περιείχε το χρηματοκιβώτιο και έκανε φτερά σε άγνωστο χρόνο και με άγνωστο τρόπο αφού δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης αλλά ούτε και αναστάτωσης μέσα στο σπίτι. Η Ρωσίδα είχε καταθέσει ότι οι δράστες βρήκαν πιθανώς το αντικλείδι που είχε αφήσει σε μία γλάστρα. Εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε μέσα σε ένα από τα δωμάτια και το άνοιξαν με κλειδί που υπήρχε μέσα στο σπίτι. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε από τη σήμανση κανένα ίχνος εισβολής και ξένης παρουσίας μέσα στο σπίτι, αλλά και το γεγονός ότι τα χρήματα που η 55χρονη υποστήριξε ότι υπήρχαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο 850.000 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο, δεν υπήρχε περίπτωση να χωρούσαν μέσα στο συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο, κινητοποίησαν την αστυνομία που ερεύνησε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε περίπτωση διάρρηξης είτε κλοπής στο χώρο. Ολοκληρώνοντας τη δικογραφία, οι αστυνομικοί ζήτησαν την ποινική δίωξη της 55χρονης Ρωσίδας για ψευδορκία και ψευδή κατάθεση. Στο μεταξύ, ωστόσο, η ίδια και ο σύντροφός της έφυγαν για τη Ρωσία, ενώ για την εξέλιξη της υπόθεσης ενημερώθηκε και ο γιος του Ρώσου επιχειρηματία, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει για όσα υποστήριζε η 55χρονη χείρα.